είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και καλό θα είναι να προσέχουμε τι λέμε. Δεν θα απασχολήσω πολύ, θα μείνω σε 2-3 σημεία. Θα πω στον κύριο λογοθέτη, ο οποίος έγινε υπερασπιστής των εταίρων, των συνεταίρων, που θυμάστε, εδώ, σε αυτό το έδρανο, έλεγε τι, ποιος ο υπάλληλος μας για τον κύριο Ρεματά και είχε γίνει όλη την τετραετία του αυτό που δεν είχε γίνει. Και ήρθε η όλη ιστορία. Γιατί, και να μας πει κιόλας, τη λέξη ψεύτη έχει ονοματεπώνυμο αυτό, τα 21 εκατομμύρια, γκιόνι. Όταν ξεκίνησε το ΣΠΑ, να ξέρετε, είχε ένα σχέδιο Α. Το όραμα της αναλυτικής παρέμβασης πολιτών ήταν άλλο. Δεν θίγω κανέναν, ναι, ούτε τον προηγούμενο, ούτε τον κύριο Παύλου. Είχαμε ένα όραμα. Το όραμα ήταν να φτιάξουμε ένα υπερσύγχρονο και όντως κατορθώσαμε να φτιάξουμε ένα υπερσύγχρονο ΣΠΑ. Με τις καλύτερες προδιαγραφές που υπήρχαν. Είχε κάποιο κόστος. Φτάσαμε στο σημείο, προσπαθήσαμε να δουλέψουμε γιατί είχε λειτουργήσει λίγο και προσπαθήσαμε να το λειτουργήσουμε. Δυστυχώς ο κόσμος δεν μας πίστεψε, γιατί είπε ο κύριος λογοθέτης ότι ξέρετε, εδώ μέσα είπαμε τα 21 εκατομμύρια και θυμάστε τον προεκλογικό αγώνα του 2010, στο μπαλκόνι αυτό γινόταν. Και καλά έκανε, έτσι είναι στα προεκλογικά, ο κόσμος δεν μας πίστεψε το αποτέλεσμα. Δεν θα πω πολλά. Θα πω αυτό που είπε και προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος. Οι 100.000 ζούσεις το 10 έγιναν 29. Το ρεύμα έφτασε 450.000 να χρωστάμε στη ΔΕΗ. Έχει ονοματεπώνυμο ο Γκιόλης. Και φτάνει να είναι υπερασπιστής. Και εδώ τελειώνω την περαπτή του παρελθόν. Θα γίνω κι εγώ λίγο οξύς, γιατί κάποιος είπε ότι θα γίνει κάποιο οξύς. Φίλοι και συνάδελφοι, Μαρία, δεν θα ασχοληθώ αν θέλεις ή όχι, είναι πρόβλημα που καθενός να διεκδικεί, όμως η κουβέντα ότι δεν είχα ενημέρωση, δεν θα πω ότι είναι ψέμα, απλώς δεν θυμάσαι και θα ήθελα να την πάρεις πίσω. Πάμε στον κύριο Πέτρου. Ο κύριος Πέτρου ανέφερε γιατί παραιτήθηκε από ευθυξία ο κύριος Δήμαρχος. Νομικά έπρεπε να παραιτηθεί. Αν κάνει όλες τις ενέργειες ή τη διαπραγμάτευση, να ξέρεις, γιατί ίσως δεν ξέρεις το ρόλο του Δημάρχου και γιατί ο Δήμαρχος είναι και πρόεδρος. Δεν ξέρεις το ρόλο του Δημάρχου. Ο Δήμαρχος προείσταται όλων ημών και εκτελεί τα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το ανέχει την πλειοψηφία, επειδή είμαστε όλοι δημοκράτες εδώ, έτσι, το ανέχει την πλειοψηφία, λογικό. Το πολίτευμά μας είναι δημοκρατικό και ισχύει η πλειοψηφία. Είτε το ξάλλους αρέσει, είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αν θέλετε να την καταργήσετε, να μας το πείτε. Η απλή αναλογική είναι η δημοκρατία. Απλή αναλογική είναι μια μορφή δημοκρατίας. Όλη η δημοκρατία, δηλαδή μέχρι το 2018, από το 1974 μέχρι τώρα δεν είχαμε δημοκρατία, κύριε Πέτρο. Έχει δίκιο ο κύριος Παύλου. Είστε πολύ μικρός πολιτικά. Κύριε Ρωμελιώτα. Αυτά ήθελα να πω. Παρακαλώ. Εδώ είστε πολύ μικρός πολιτικά. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τόσα χρόνια στο δική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που καθένας αποτελεί. Δεν έχουμε φτάσει σε κανένα σημείο, πρόεδρε. Σε παρακαλώ, όπως το λέω. Εντάξει, λοιπόν. Ο κύριος Αθανασίου. Είδαμε μεγάλη πολιτικά.